5-4. Το προσωπικό κάρμα. Σε πολύ περιορισμένα όρια ακολουθείται η ίδια διαδικασία για την εκπλήρωση του προσωπικού κάρμα. Υπάρχει το ερώτημα. Με ποιον τρόπο ο καρμικός νόμος εφαρμόζει την αμήλικτη δικαιοσύνη του, με τη διασταύρωση των αναρρύθμιτων ανθρώπινων ενεργειών? Αυτό επιτυγχάνεται με το να κατευθύνεται η δράση από τις πνευματικές οντότητες. Παραδείγματος χάρη, συναντάτε ξαφνικά έναν πεινασμένο και με μια δικαιολογία τον προσπερνάτε και τον αφήνετε στη δυστυχία του. Το κάρμα αυτού του ανθρώπου είναι να πεινάει και γι' αυτό το λόγο πεινάει. Όμως η πνευματική οντότητα σας έχει φέρει κοντά στον δύστυχο αυτόν αδελφό σας, γιατί θέλησε να σας κάνει ένα ενδιάμεσο της ευσπλαχνίας του προς αυτόν, που με την δυστυχία του εξαγοράζει το κάρμα του. Η πνευματική οντότητα σας λέει, ο αδελφός σου υποφέρει, ανακούφισε του, γιατί το κάρμα του είναι να ανακουφιστεί και να γίνεις εσύ συνεργάτης μου στην εκπλήρωση του νόμου. Αν αρνηθείτε στην πνευματική οντότητα και τυφλωμένοι από άγνοια ή αδιαφορία προσπεράσετε, χωρίς να δεχθείτε να γίνετε ο διαβιβαστής της θείας εντολής, αυτή η εντολή δεν θα φτάσει στον παραλήπτη της. Η πνευματική οντότητα θα βρει άλλο μεσολαβητή ή θα την αναλάβει η ίδια με μία πράξη που στα μάτια των τυφλών θα φανεί σαν θαύμα, αφού το θείο σχέδιο δεν γνωρίζει εμπόδια. Εσύ όμως που αρνήθηκες να γίνεις συνεργάτης της, που αρνήθηκες να μεταβιβάσεις τις εντολές της, προετοιμάζεις το δικό σου κάρμα για απομόνωση από κάθε συμπαράσταση όταν η ώρα της ανάγκης σημάνει και για σένα. Εκείνοι που εφαρμόζουν τον καλό νόμο δεν ξεχνούν τίποτε. Κάθε χρέος ζητείται στην ώρα του. Κάθε πιστωτής πληρώνεται στο ακέραιο. Αλλά θα πείτε, αν συναντήσουμε κάποιον δυστυχή, το κάρμα του δεν πρόκειται να εξαντληθεί και δεν έπεται ότι πρόκειται να εξαντληθεί εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι σωστό, αλλά δεν είναι δική σας υπόθεση. Είναι έργο της πνευματικής οντότητας το να αποτρέψει μια φυσική βοήθεια. Αν το κάρμα του πάσχοντος πρέπει να παραταθεί, τότε οι περιστάσεις θα τον θέσουν μακριά από κάθε βοήθεια. Ας αφήσουμε τις πνευματικές λοιπόν οντότητες να εκτελούν το δικό τους έργο και να χειρίζονται τον νόμο. Ας προσφέρουμε την ελεημοσύνη, την αγάπη και τη συμπόνια που θέλουν να δείχνει ο άνθρωπος προς τον συνάνθρωπό του. Δεν μπορούμε να παραβούμε τον νόμο, ούτε να εναντιωθούμε στο σχέδιό τους. Έχουμε την ελεύθερη επιλογή να συνεργαστούμε μαζί τους ή όχι. Και το προσωπικό μας κάρμα θα εξαρτηθεί από αυτό. Έτσι οι πνευματικές οντότητες συγκεντρώνουν και απομακρύνουν τα ανθρώπινα άτομα προκειμένου να εκπληρώνεται με τον τρόπο αυτό το προσωπικό κάρμα τους. Ενώ τα άτομα φέρονται σε προκαθορισμένες στιγμές σε τόπους και καταστάσεις έτσι που το κάρμα τους τα υποχρεώνει να διανύσουν. Με τη δόμηση του σώματός του, τόσο του φυσικού όσο και του υπερφυσικού, κάθε ανθρώπινο «ον» βρίσκεται σε ειδική σχέση με μια από τις μεγάλες πνευματικές οντότητες. Η δόμηση των σωμάτων παρέχει σε κάθε άτομο μια ιδιαίτερη συγγένεια με μια ορισμένη πνευματική οντότητα. Διάφορη από κάποιον άλλον βέβαια. Παράδειγμα, οι λεγεώνες των κατώτερων πνευματικών οντοτήτων που εξαρτώνται από το πυρ. Προκειμένου να δημιουργήσουν τα σώματα ενός ατόμου, χρησιμοποιούν τον τύπο της ύλης στο οποίο η πνευματική οντότητα δρά κανονικά. Προκύπτει λοιπόν για αυτό το άτομο μια ειδική σχέση με αυτήν την πνευματική οντότητα προς την οποία πρέπει να στρέφεται λόγω της κατασκευής του, αλλά και του εξελικτικού του σταδίου. Δυστυχώς, σήμερα η άγνοια έχει πάρει τη θέση της γνώσης και είναι δύσκολο στον άνθρωπο να διακρίνει με ποια πνευματική οντότητα είναι συνδεδεμένος από τη φύση του.